από 5 με 10 Αυγούστου, το αργότερο, ξεκινάει και στην Άνδρο η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και η αποστολή τους στα ειδικά κέντρα διαλογής στην Αθήνα, όπου και ανακυκλώνονται. Η προσπάθεια αυτή βέβαια δεν έχει ξεκινήσει σήμερα, είναι μια προσπάθεια 2,5 ετών. Έχουμε υπογράψει συμβάσεις με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης εδώ και 8 μήνες. Δυστυχώς, για λόγους που δεν εξαρτιόνται από μας, καθυστέρησε η έκδοση αριθμών του αυτοκινήτου της ανακύκλωσης, οι τροποποιήσεις στο σύστημα απαγωγής των κάδων και απελευθέρωσης του δαπέδου κλπ. Μπας περιπτώσει, όλα αυτά είναι ιστορία. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η ανακύκλωση αφορά και τους τρεις δήμους του νησιού. Αυτό λοιπόν που επιλέξαμε ήταν να είναι μεγάλη κάδη, μεγάλης χωρητικότητας, με ειδικευμένη επικόλληση ετικετών που δείχνουν ακριβώς τι ανακυκλώσιμο υλικό ρίχνουμε στον καθένα. Και αυτές οι τρεις πενηντάδες κάδων θα σπαρθούν σε όλη την Άνδρο, έχοντας την πρόθεση του Συνδέσμου και των Δήμων να ανακυκλώσουμε συνολικά από το 30 έως και το 60-65% των σκουπιδιών που παράγονται στο νησί. Στη μία γραμμή κάδων θα είναι μόνο για το γυαλί. Δηλαδή, ό,τι γυαλί, άσχετα από χρώμα, θα πετάγεται μέσα στον κάδο αυτόν. Με την παράκληση βέβαια να μην είναι σε συσκευασίες, δηλαδή όχι μια νάιλον τσάντα με γυαλιά, με μπουκάλια ή με σπασμένα τζάμια ή με οτιδήποτε. Θα είναι σκέτο γυαλί. Η άλλη γραμμή των κάδων θα αφορά μόνο το χαρτί, και εδώ θέλω να σημειώσω την προσοχή όλων των ανδριωτών. Το χαρτί θα ανακυκλώνεται με δύο τρόπους. Ο ένας θα είναι ο κάδος, στον οποίο θα ρίχνονται οι εφημερίδες, τα βιβλία, τα επιστολές, οτιδήποτε χαρτί μικρού μεγέθους και συσκευασίας υπάρχει. Η άλλη θα είναι η περισυλλογή των χαρτόκουτων συσκευασίας, κυρίως από τις επαγγελματίες, αλλά και από τις κατοικίες, τα οποία όμως πρέπει να λύνονται, να δένονται με ένα σπάκο για να τοποθετούνται στην άκρη, δίπλα στους κάδους, ώστε να παρθούν χωρίς να μπλοκάρουν τη λειτουργία του κάδου. Η τρίτη γραμμή κάδων αφορά αυτό που λέμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, τα σύμμικτα υλικά. Εκεί μέσα ρίχνουμε αλουμίνιο, χυτοσίδιο, τετραπάκ, δηλαδή τη συσκευασία του γάλατος, και ό,τι νάιλον υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα υλικά πέφτουν σε αυτόν τον κάδο. Η διαχείριση από τη στιγμή που τοποθετούνται τα υλικά στον κάδο είναι αφαίρεση του κάδου και με το ειδικό φορτηγό που έχουμε, το οποίο έχει γερανό ειδικό, αδειάζει όλο το περιεχόμενο του κάδου μέσα στο φορτηγό. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρώνεται σε αποθήκη που έχει νοικιαστεί από το Σύνδεσμο για την Αναπτυξιακή Άνδρο, δεματοποιείται και αποστέλλεται στην Αθήνα με φορτηγά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι 50 τριάδες κάδων έχουμε σκοπό να τοποθετηθούν σε σημεία τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα και στον Δημότη αλλά και στο φορτηγό της ανακύκλωσης, το οποίο θα πρέπει να βγάλει δύο πόδια, ένα μέτρο περίπου έξω από την γραμμή του φορτηγού, και κατανοεί όλος ο κόσμος ότι αυτό χρειάζεται το ανάλογο χώρο. Ο σκοπός λοιπόν που έχουμε είναι όσοι θέλουν να ανακυκλώσουν, και πρέπει να θέλουμε όλοι, να πάμε τα υλικά ανακύκλωσης στο κοντινότερό μας κάδο. Αντίθετα με τη λογική που θα λέει να πάνε οι κάδοι έξω από το κάθε σπίτι. Δεν μπορούν να συλλεγούν τα υλικά, δεν μπορούν να απομακρυνθούν και δεν μπορεί να γίνει καμιά απολύτως τέτοια δουλειά. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, κύριο σκοπό έχουμε την ενημέρωση του πολίτη. Ο πολίτης παίζει το ρόλο. Αν η ανακύκλωση δεν γίνει στο σπίτι, όπου ο πολίτης θα έχει 4 κάδους, τον έναν για το γυαλί, τον άλλο για το χαρτί, το άλλο για όλα τα σύμμικτα υλικά και τον άλλο για τα οργανικά, τα οποία εάν έχει κήπο μπορεί να τα θάψει, να τα ρίξει ή να ταΐσει τα ζώα, μη δημιουργώντας κανένα ουσιαστικά απόρριμμα το οποίο θα μείνει πάνω στην Άνδρο, στη Σταυροπέδα, στη Χωματερή ή όπου αλλού στο μέλλον θα υπάρχει. Ο σκοπός λοιπόν είναι οι δημότες να είναι οι κύριοι συντελεστές της ανακύκλωσης, και αυτό είναι που για μας μπαίνει στόχος το επόμενο διάστημα.
θα μοιραστούν και στο τελευταίο σπίτι Φυλάδια. Ζητούμε την συμμετοχή του κόσμου, γιατί αυτός ο σκοπός της ανακύκλωσης αφορά τον καθένα μας, για να πάψει να υπάρχει αυτή η σταυροπέδα που υπάρχει σήμερα, αλλά και γενικότερα να μην θάβουμε σκουπίδια τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να λιώσουν, να απορροφηθούν ή να εξαφανιστούν. Ζητούμε λοιπόν από τον κάθε δημότη να κάνει ανακύκλωση στο σπίτι, δημιουργώντας 4 συσκευασίες, όχι με κάδους απαραίτητα, μπορεί να έχει σακούλες και να βάζει το χαρτί, θα πάει, θα αδειάσει το χαρτί στον ειδικό κάδο και την άιλον σακούλα θα την πετάξει στον ειδικό κάδο με τον άιλον. Η σήμανση των κάδων είναι πολύ πολύ λεπτομερής και με μεγάλη προβολή πάνω τους, είναι διαφορετικού χρώματος οι κάδοι και πάνω έχουν με ένα αυτοκόλλητο που έχει πει όλα τα είδη που μπορούμε να ρίξουμε στον κάθε κάδο. Όσο αφορά τώρα τα χρονικά περιθώρια, εμείς ξεκινούμε μετά από 5 με 10 ημέρες, όταν όλοι οι κάδοι θα έχουν τοποθετηθεί σε όλο το νησί. Είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες, πολλούς ξένους και βέβαια όλο αυτό δεν επιτρέπει την πλήρη ενημέρωση. Όμως σκόπιμα επιλέξαμε και αυτή την περίοδο, που όλοι οι ανδρειώτες είναι εδώ, που όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μεταξύ μας, να πούμε για το σκοπό της ανακύκλωσης και την αξία και τη σημασία της. Για όσους μείνουν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το μοναδικό μέσο να απαλλαγούμε από τα σκουπίδια στο μέλλον. Δεν υπάρχει άλλο, όποιον χιτά και να κάνουμε, η ανακύκλωση θα πρέπει να υπάρχει. Είτε γίνει χιτά είτε όχι, στο άμεσο μέλλον, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει, η ανακύκλωση είναι αυτή η οποία επιβάλλεται να απομακρύνουμε τα σκουπίδια στο γενικό περιβαλλοντικό σκοπό που έχουμε για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο σε τελική ανάλυση. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε την ενημέρωση από όλους, θέλουμε να τηλεφωνούν στους Δήμους και τους 3 Δήμους του νησιού και να λένε οποιαδήποτε προβλήματα έχουν παρατηρήσει, οτιδήποτε έχουν επισημάνει και βέβαια οι ίδιοι μας να νουθετούμε, να ενημερώνουμε τους άλλους κατοίκους, τους γειτόνους, τους συγγενείς για την αξία αυτής της προσπάθειας, για τον τρόπο που λειτουργεί.